Έχει γράψει βιβλία, ασχολαφεί σε εφημερίδες, δεν ακούω το 2022 στην οδική της μηδένων στο ίδιο της εγγύησης, στην οδική της. Καρτίνα στο μικρόφωνο. Δεν ακούγομαι. Ακούγεται, ακούγεται. Δεν πάει για πολύ. Την πιθανή ερώτηση πώς από ποιους οργανώνεται η αποψινή βραδιά. Έχουμε μόνο να πούμε προς το παρόν ότι είμαστε μια ομάδα από φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, οι οποίοι συγκεντρωθήκαμε, μπορούμε να πούμε και είμαστε γνωστοί μεταξύ μας πρώτα μετά από τις συγκεντρώσεις περσινές και τις προπέρσινες, και από Δεκέμβρη και αυτές. Στόχοι μας, εφόσον έχουμε ξεκινήσει να βρισκόμαστε, είναι να η πληροφόρηση με τρόπους διαφορετικούς από όπως παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πρώτο. Το δεύτερο, κάποια πολιτική συζήτηση. Και το τρίτο, εναλλακτική διασκέδαση με ό,τι περιεχόμενο θα δώσουμε σε αυτήν. Παρένθεση, υπάρχουν και δύο κουτιά στις δύο εισόδους, εξόδους εδώ. Για όσους θελήσουν και όσους θα ενισχύσουν οικονομικά την διοργάνωση εκδηλώσεων σαν την αποψινή στο μέλλον, εφόσον μας ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλώς ορίσουμε και πάλι δύο ευχαριστήματα. Όπως έχετε δει, είναι η διεθνής εμπειρία στην αντιμετώπιση της κρίσης. Η εκδήλωση θα ακολουθεί στην επόμενη εβδομάδα, πάλι την ίδια μέρα, σας έχουμε μοιραστεί χαρτάκια στα καθήκοντα. Καλησπέρα, θέλω να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι λίγο μοναχικά και περίεργα εδώ πέρα. Ελπίζω με μια συζήτηση μετά να το φέρουμε σε λίγο πιο παρεϊστικό κλίμα το ό,τι έχει να πει ο καθένας. Ήρθα εδώ για να καταθέσω μια δημοσιογραφική περισσότερο καταγραφή του τι συμβαίνει σε χώρες του εξωτερικού οι οποίες θα μπορέσουν να αποτελέσουν πρότυπο για την Ελλάδα, είτε πρότυπο προς αποφυγή, είτε πρότυπο για να ακολουθήσουμε τα βήματα που έκαναν. Κάτι που μας έχουν στερήσει στις τελευταίες δεκαετίες, γιατί η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πάντα απέφευγε να κοιτάξει τη διεθνή πραγματικότητα, υποβάθμιζε πάντα το διεθνές ρεπορτάζ και μας άφηναν στο τέλος των δελτίων ειδήσεων να βλέπουμε κάποια πάντα σε ζωολογικούς κήπους της Γερμανίας και να είναι αυτή η διεθνή μας ενημέρωση. Φτάσαμε έτσι να μην ξέρουμε τι είχε γίνει την περασμένη δεκαετία στην Αργεντινή, να μην ξέρουμε τι είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια στην Ιρλανδία, τι έγινε πριν από μερικούς μήνες στην Ισλανδία ή τι έχει γίνει στον Ισημερινό. Και αυτά είναι τα παραδείγματα που θα ήθελα να φέρω στη συζήτηση για να δούμε τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από όλη την ιστορία. Ακόμη και όταν μας έστελναν τους δημοσιογράφους σε τέτοιες αποστολές, ουσιαστικά έπρεπε να γυρίσουμε πίσω και να τεκμηριώσουμε την άποψη του αρχισυντάκτη μας. Δηλαδή να του φέρουμε φωτογραφίες και μερικές διηγήσεις για μια έτοιμη εικόνα που είχε στο μυαλό του για κάθε χώρα. Και αν πήγαινες και του φέρνες κάτι διαφορετικό πίσω και του λέγες, κοίτα, σε εκείνη τη χώρα έκαναν το Α και το Β και πέτυχε ή απέτυχε, συνήθως η απάντηση είναι ναι, αλλά εμείς είμαστε ξεχωριστή περίπτωση. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Τη σχέση έχουμε με την Ιρλανδία στο πώς είναι σήμερα. Το αιτιολόγημα που πάντα χρησιμοποιούν σε αυτή την περίπτωση είναι ότι εκεί οι τράπεζες παρέσυραν το δημόσιο τομέα, ενώ στην Ελλάδα ο δημόσιος τομέας παρέσυρε τις τράπεζες. Στην Αργεντινή, άμα τους έλεγες αυτοί τα κατάφεραν, σου απαντούν ναι, αλλά αυτοί έχουν πετρέλαιο. Στην Ισλανδία σου λένε είναι λίγοι και κάνει και κρύο. Γενικά πάντα έπρεπε να βρίσκουν μία δικαιολογία για να αποφεύγουν αυτό που όλοι λίγο καταλαβαίναμε, ότι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή πάνω στην οποία πρέπει να τοποθετούμε κάθε μας σκέψη και ανάλυση, η οποία πηγάζει από ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός, ότι όλες αυτές τις χώρες, εκτός ότι είναι χώρες της περιφέρειας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία θα δούμε στη συνέχεια, πληρώνουν μία κρίση του καπιταλισμού. Μία δομική κρίση του καπιταλισμού και όχι του νεοφιλελευθερισμού μόνο,
όπως κάποιοι ήθελαν να πούν και να βρουν κάποια μπαλώματα για να την αντιμετωπίσουν, αλλά μια κρίση που ξεκινάει ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν σταματάει η εκρηκτική ανάπτυξη που είχε ακολουθήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα σύστημα γνωρίζει αυτό που αποκαλούμε κρίση υπερσυσσόρευσης. Ουσιαστικά δηλαδή, πολύ απλουστευτικά, δεν καταφέρνει να προσφέρει τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα κρατήσουν το ίδιο στη ζωή. Το πρώτο μπάλωμα δίνεται μετά την κρίση του 70 και από τις αρχές του 80 με τον νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος καταφέρνει πραγματικά να δώσει 2-3 δεκαετίες ζωής σε αυτό το σύστημα, με τις γνωστές μεθόδους και τις γνωστές συνέπειες. Χρηματιστικοποίηση της οικονομίας και απομάκρυνση από την πρωτογενή παραγωγή, ιδιωτικοποίηση των πάντων, άνοιγμα των αγορών, όποτε ήταν απαραίτητο βέβαια, γιατί οι μεγάλες χώρες του κέντρου όποτε το έκριναν σκόπιμο ξαναέκλειναν τις πύλες στο ελεύθερο εμπόριο, αλλά ανάγκαζαν όλους τους άλλους να τις κρατάνε ανοιχτές. Πολύ σύντομα, για να μην μείνουμε σε αυτό το σημείο, αυτή η κατάσταση θα μας οδηγήσει στις μεγάλες φούσκες που γνωρίσαμε στο τέλος της δεκαετίας του 90, την περίφημη φούσκα των εταιριών επιχειρήσεων τεχνολογίας, των .com, την οποία ο κύριος Greenspan στην Αμερική θα καταφέρει να την κρύψει κάτω από το χαλί, να την μετατρέψει ουσιαστικά σε μια διαφορετική φούσκα πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο επικίνδυνη. Και αυτή ήταν η φούσκα στην αγορά ακινήτων, η οποία έσκασε συμπαρασύροντας ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όχι πλέον της περιφέρειας που αντιμετώπιζε τα προβλήματα της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά των μεγάλων δυτικών μητροπόλεων. Αυτός είναι ο κοινός άξονας, αυτό είναι το κοινό καζάνι που ενοποιεί όλα τα προβλήματα που στις χώρες που θα αναλύσουμε. Για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του καθηγητή Κώστα Λαπαβίτσα από τη Σχολή Σόβας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αυτή η κρίση αρχίζει μετά να διαμεσολαβείται. Δηλαδή, ξεκινά ως κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις ΗΠΑ, ρίχνεται το δημόσιο στη μάχη για να σώσει αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ξαφνικά κρίνεται αναγκαία η παρέμβασή του για να πάρει τα λεφτά των φορολογούμενων και να τα ρίξει στο καζίνο της οικονομίας. Οπότε η κρίση από κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος μετατρέπεται σε δημοσιονομική κρίση των κρατών που παρενέβησαν για να σώσουν την κατάσταση και από τη στιγμή που έχουν γονατίσει τα κράτη έχοντας πληρώσει το λογαριασμό, ουσιαστικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα εκδικείται ουσιαστικά τζογάροντας πάνω στην αδυναμία τους. Στην Ευρώπη αυτή η κρίση διαμεσολαβείται περαιτέρω και τη βλέπουμε ως κρίση της Ευρωζώνης πλέον. Καταραίει όλος ο μύθος τον οποίο οικοδομούσαν πολύ συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες και καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωζώνη δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας μηχανισμός ο οποίος είχε πάντα από τη σύστασή του ένα βασικό στόχο να ενισχύσει το κέντρο σε βάρος της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και από τη δομή του να δημιουργεί ελλείμματα τα οποία συσσωρεύονται σε χρέη στην περιφέρεια και πλεονάσματα στο κέντρο και κυρίως στη Γερμανία. Το πώς λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός έχει εξηγηθεί τους τελευταίους μήνες αρκετά καλά. Ουσιαστικά, πάλι πολύ απλουστευτικά θα λέγαμε ότι η Γερμανία κατάφερε πρώτη από όλες τις χώρες της Ευρώπης να συγκρατήσει τους μισθούς αλλά και να τους μειώσει, δημιουργώντας ένα χάσμα στην ανταγωνιστικότητα και πετώντας στο περιθώριο την περιφέρεια που δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς. Το ίδιο το ευρώ ευνόησε αυτό το χάσμα που δημιουργήθηκε γιατί ουσιαστικά είχε στερήσει από όλα τα κράτη το μοναδικό μέσο που είχαν για να αντιδράσουν σε αυτή τη διαφορά ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή νομισματική πολιτική και κυρίως υποτίμηση του νομίσματος για να επανέλθει μια ισορροπία. Έστησαν λοιπόν μια παγίδα γύρω από ένα νόμισμα το οποίο δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο στα χέρια τραπεζών και οικονομικών ελίτ σε όλη την Ευρώπη και καμία σχέση δεν είχε με μια σωστά λειτουργούσα νομισματική ένωση όπως θα έπρεπε να είναι, το οποίο σημαίνει ότι αν παρουσιάζει προβλήματα στην περιφέρεια ή σε ένα της σημείο θα πρέπει κάποιος κεντρικός έλεγχος να στέλνει προς τα εκεί βοήθεια με οποιαδήποτε μορφή είναι αυτό για να το ελέγξει. Είδαμε ότι ήταν απλώς ένα εργαλείο τραπεζών. Και εδώ θα δούμε και στη συνέχεια ότι γι' αυτό ακριβώς
η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο δεν δίστασαν να φέρουν μέσα στην Ευρώπη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο παρά το γεγονός ότι όπως όλοι γνωρίζουμε ελέγχεται από τις ΗΠΑ, είναι ακριβώς ο μηχανισμός που μπορεί να σώσει αυτή την κατάσταση. Μπορεί δηλαδή να σώσει τις τράπεζες του κέντρου που είχαν εκτεθεί στο χρέος της περιφέρειας. Η κρίση αυτή διαμεσολαβείται ακόμα περισσότερο σε κάθε χώρα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Διαφορετικά τη βλέπουμε στην Ιρλανδία και στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, όπου εξελίσσεται σε φούσκα στην αγορά ακινήτων. Διαφορετικά στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα, όπου υπήρχαν και χρόνια παλαιότερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, όλα ακολουθούν την κοινή πορεία. Δομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, γίνεται κρίση της Ευρωζώνης και γίνεται κρίση χρέους στις χώρες της περιφέρειας. Αυτό ως ένας κεντρικός άξονας για τα τέσσερα παραδείγματα που ήθελα να δώσω, ξεκινώντας από την Ιρλανδία. Πριν από ένα χρόνο, με έστειλε ένα περιοδικό στην Ιρλανδία να δω το πόσο καλά τα πήγαιναν με το πρόγραμμα λιτότητας. Η Ιρλανδία έχει το μαγικό χαρακτηριστικό ότι ό,τι και να κάνει, όσο αποτυχημένο και παρανοϊκό και αν είναι, πάντα είναι το πρότυπο το οποίο έπρεπε να ακολουθεί η Ελλάδα. Τη δεκαετία του 90 και τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας, ενώ ήταν η φούσκα του λεγόμενου Κέλτικου Τίγρη, έπρεπε να είναι το πρότυπό μας, έπρεπε να ακολουθήσουμε πιστά. Και όταν κατέρευσε αυτό το πρότυπο, έπρεπε και πάλι να είναι το πρότυπό μας. Ήταν τότε ο κύριος Τρισέ που έβγαινε και μας έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει ένας δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει η Ελλάδα και αυτός είναι ο δρόμος της Ιρλανδίας. Αν μου έχει μείνει κάτι από εκείνη την αποστολή, εκτός του ότι δεν έπαιξαν ποτέ, δεν δημοσίευσαν το κομμάτι, γιατί μάλλον δεν ήταν η εικόνα που ήθελα να φέρω, είναι μια φωτογραφία που έβγαλα όταν πήγα να επισκεφθώ τον, κατά τη στοιχεία θα λέγαμε, τον πρόεδρο της GCA Ιρλανδίας, ο οποίος με ανέβασε στο κτίριο, που είναι ένας σχετικά ψηλός ουρανοξύστης, και τον έβγαλα μια φωτογραφία όπου ήταν ο πρόεδρος της GCA, πίσω μια γραμμή ο ποταμός Λίφη που διέσχιζε όλη την εικόνα. Έφτανε να σταματάει η εικόνα σε μια γέφυρα από Καλατράβα και από πίσω ένα γιαπί το οποίο ήταν το εγκαταλειμμένο στρατηγείο, θα γινόταν το στρατηγείο της Anglo-Irish Bank, της μεγαλύτερης φούσκας που γνώρισε η Ιρλανδία. Ουσιαστικά εκεί, σε αυτή τη φωτογραφία, υπάρχουν όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση. Ο ποταμός Λίφη είναι ο ποταμός που κάποτε ξεκινούσαν τα καράβια με τους μετανάστες για να πάνε στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία, όταν ήταν μια φτωχή περιθωριακή χώρα η Ιρλανδία. Από εκεί έφυγαν οι οικογένειες των Κένεντι, ακόμη και η οικογένεια του Τσεγκεβάρα, δείχνοντας ότι πάντα η Ιρλανδία ήταν μια χώρα μεταναστών και μια χώρα που πάντα υπό τη σκιά του Λονδίνου δεν κατάφερνε ποτέ να ορθοποδήσει. Πίστεψε ότι μπόρεσε να ορθοποδήσει με εκείνη τη γέφυρα του Καλατράβα, το οποίο είναι και το χαρακτηριστικότερο δείγμα, όπως ακριβώς το βιώσαμε και εμείς γύρω στο 2004, σε μια φούσκα, χωρίς καμία οικονομική υποδομή που να μπορεί να συρρήξει μια τέτοια ανάπτυξη, και το πώς έσκασε η φούσκα το έδειχνε στην ίδια πάντα φωτογραφία, ακριβώς το κτίριο από πίσω, το γιαπί της Anglo-Irish Bank, η οποία βύθισε στη συνέχεια, όταν κατέρευσε, βύθισε και ολόκληρη την Ιρλανδική οικονομία. Η πορεία που θα ακολουθήσει η Ιρλανδία για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση είναι, όπως είπαμε, το πρότυπο που θέλησαν να μας επιβάλλουν και εμάς, η οποία γονάτισε για άλλη μια φορά, έδωσε ουσιαστικά τη χαριστική βολή στην οικονομία της χώρας. Να συμπληρώσουμε ότι η εικόνα που συμπληρώνει την καταστροφή είναι ο ίδιος ο συνδικαλιστής, ο οποίος ήταν και αυτός μέσα στη φωτογραφία και ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δεν κατάφερε να κατεβάσει τον κόσμο στον δρόμο. Οι Ιρλανδοί θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένας ιδιαίτερα συντηρητικός λαός, με τάσεις ακόμη και θρησκευτικού φονταμενταλισμού σε κάποιες περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι μόλις πριν από μερικά χρόνια δεν αναγνώριζαν ούτε τα διαζύγια, είχαν προβλήματα με τις εκτρώσεις. Ήταν ένας παθητικός λαός, ο οποίος δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία. Και δεν το δέχτηκε βέβαια μόνο επειδή κάτι στραβό υπήρχε στο DNA του, αλλά γιατί εναντίον του στήθηκε μια κολοσιαία επιχείρηση από τα μέσα ενημέρωσης της Ιρλανδίας για να ελεγχθεί. Τα μέσα ενημέρωσης που ακολούθησαν μια πορεία που την έχετε γνωρίσει και στην Ελλάδα, πρώτα εκθιάζοντας τη φούσκα,
αργότερα σπέρνοντας τον πανικό για μια καταστροφή ολοκληρωτική που θα ερχόταν, πανικό πολύ μεγαλύτερο από την ίδια την καταστροφή, και στο τέλος στιγματίζοντας το δημόσιο τομέα με τον ίδιο τρόπο που το κάνει σήμερα ο κύριος Πάγκαλος και όλα τα μέσα ενημέρωσης ως τους αποδιωγμένους τράγους. Και αν στην Ελλάδα μπορεί και κάποιος να πει ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στο δημόσιο τομέα, στην Ιρλανδία δεν μπορεί να το πει σε καμία περίπτωση. Δηλαδή ήταν μια κρίση που καθαρά προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα. Όπως και στην Ελλάδα, μπορούμε να δούμε συνέχεια, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή η παθητικότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης και της προπαγάνδας δημιούργησε ένα φαύλο κύκλο. Ουσιαστικά όσο η κυβέρνηση έβλεπε ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις από κάτω, προχωρούσε σε ακόμη σκληρότερη λιτότητα, παίρνοντας τα λεφτά και ρίχνοντάς τα στη μαύρη τρύπα της οικονομίας, πετάγοντας τα στην οικονομία καζίνο. Και έφτασε ύστερα από 4 πακέτα λιτότητας, έφτασε η Ιρλανδία να κάνει ακόμη και τις αγορές να γελάνε. Την τελευταία φορά που είπε θα κάνουμε ένα νέο πακέτο λιτότητας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του χρέους, τα σπρέντ εκτινάχθηκαν. Οι αγορές έδειξαν ότι δεν πιστεύουν πλέον ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Το χρέος ανέβαινε μήνα με το μήνα από συσσωρευμένα ελλείμματα, μαζί ανέβαινε και η ανεργία, η οποία μας έφερνε πίσω στη φωτογραφία, γιατί στον ποταμό Λίφη από που κάποτε έφευγαν τα πλοία, σήμερα είναι τα ταξιδιωτικά γραφεία που υπόσχονται πάλι βίζα εργασία σε ανθρώπους που θέλουν να φύγουν. Ήδη έχουν φύγει 50.000 Ιρλανδοί για να βρουν δουλειά σε ξένες χώρες και αναμένεται μέσα στα επόμενα χρόνια άλλοι 100 με 150.000 άνθρωποι να εγκαταλείψουν τη χώρα. Όταν είχε φτάσει να έχει γονατίσει πλέον αυτός ο καλύτερος μαθητής της Ευρώπης, των Βρυξελών και του Βερολίνου, ήρθε η ίδια η Γερμανία να δώσει τη χαριστική βολή στη χώρα με τις ανακοινώσεις που έκανε για το πώς θα πρέπει να υπάρχουν οι μηχανισμοί ελεγχόμενης πτώχευσης και ό,τι παρακολουθήσαμε τους τελευταίους μήνες, να μοιράζεται δηλαδή το κόστος και στους πιστωτές, το οποίο ήταν αυτό που περίμεναν για να εγκαταλείψει οριστικά τη μάχη η Ιρλανδία και να παραδοθεί ανεφόρον στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ενώ όμως αυτή η παθητικότητα οδήγησε την Ιρλανδία στην παράδοση κυριαρχικών δικαιωμάτων ουσιαστικά με την εισβολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δείτε τι έγινε, τι γινόταν την ίδια περίοδο στην Ισλανδία. Μια χώρα που πάλι δεν ήθελαν να μας δείξουν το παράδειγμα που θα ακολουθούσε. Μια χώρα πάλι που ακολούθησε το παράδειγμα της Φούσκας με τράπεζες που τζογάριζαν ακατάβαστα και έδιναν δάνεια σε οποιονδήποτε και κυρίως κερδοσκοπούσαν με ζεστό κεφάλαιο που ερχόταν από το εξωτερικό. Μια χώρα όμως στην οποία ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους, μάζεψε υπογραφές και έπεισε τον πρόεδρο να προχωρήσει στη διενέργεια δημοψηφίσματος. Ένα δημοψήφισμα που είπε ότι δεν πληρώνουμε όσους τζογάρισαν στην οικονομία μας. Τι γίνεται σήμερα στην Ιρλανδία? Είναι η μοναδική ίσως χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη που παρουσιάζει ανάπτυξη στο 1,2%. Είναι η χώρα που κατάφερε να ρίξει τον πληθωρισμό της από το 18,6% στο 2,5%. Είναι η χώρα που αποτελεί το μόνο φωτεινό παράδειγμα σε μια ολόκληρη Ήπειρο. Η ειδοποιώς διαφορά εδώ είναι ότι η Ισλανδία δεν είχε πέσει στην παγίδα της Ευρωζώνης. Και αυτό σημαίνει ότι κατάφερε αμέσως να υποτιμήσει το νόμισμά της, αρχικά κατά 50%, αλλά τώρα σε σχέση με την πρώτη τιμή είναι στο 30%, και να ξεφύγει. Να ξεφύγει με τρόπο που κατάφερε να εντυπωσιάσει ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο δεν θέλησε βέβαια να μας το παρουσιάσει ως τέτοιο, αλλά ήταν η μεγάλη του αποτυχία στην Ευρώπη, το γεγονός ότι κάποιος που το αμφισβήτησε κατάφερε να είναι η μοναδική χώρα που γλίτωσε. Αν αυτά είναι τα παραδείγματα της Ευρώπης, τα άλλα παραδείγματα που διάφοροι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε, μας έρχονται από τη Λατινική Αμερική, με χαρακτηριστικότερο την Αργεντινή, η οποία όσο και αν θέλουν να μας την παρουσιάζουν ως μια διαφορετική περίπτωση,
Είναι μια χώρα με τρομακτικές ομοιότητες με την Ελλάδα. Ακόμη και οι ιστορικές ομοιότητες στο πώς στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της η δημοκρατία της Αργεντινής άρχισε να δανείζεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ακριβώς όπως είχαμε κάνει και εμείς κάπου εκεί στη δεκαετία του 1820, στο πώς από τη δεκαετία του 70 και του 80 είδε αυτό το χρέος να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και το πώς βρέθηκε παγιδευμένη και αυτή σε έναν αντίστοιχο μηχανισμό, όπως και η Ελλάδα βρέθηκε παγιδευμένη μέσα στην Ευρωζώνη, ο οποίος καθορίστηκε από το γεγονός ότι η χώρα αποφάσισε να προσδέσει το νόμισμά της σε σταθερή ισοτιμία με το δολάριο. Ουσιαστικά δηλαδή, παρά το γεγονός ότι εκεί διατήρησαν βέβαια το πέσο, έφτιαξαν έναν αντίστοιχο μηχανισμό που δεν επέτρεπε στην κυβέρνηση να ακολουθήσει ανεξάρτητη νομισματική πολιτική και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις διαφορές ανταγωνιστικότητας που δημιουργούσε και το ελεύθερο εμπόριο που τις είχαν επιβάλει σε εκείνη την περίπτωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχα όπως εμείς δηλαδή είμαστε με την Γερμανία. Έπεσε στην παγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από πολύ νωρίς η Αργεντινή, ακολουθώντας κατά γράμμα τις συνταγές της λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων. Πάλι εξαιρετικές ομοιότητες, εκείνη την περίοδο είχαν αρχίσει να εθνικοποιούν, μου έλεγαν συγκεκριμένα παραδείγματα, το εθνικό οδικό δίκτυο της Αργεντινής. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μέσα σε λίγα χρόνια θύμιζε τους ληστές του Μεσαίωνα ο εθνικός οδικός άξονας, όπου κάθε λίγες εκατοντάδες μέτρα υπήρχαν και διόδια από τον τοπικό ληστή, ο οποίος ζητούσε λεφτά, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι Αργεντίνοι να αναγκάζονται να πετάνε ανάμεσα στις διαφορετικές πόλεις, γιατί έγινε πολύ φθηνότερο. Κάτι που όσοι έχετε ταξιδέψει Αθήνα, Θεσσαλονίκη τους τελευταίους μήνες, ξέρετε ότι το ίδιο αρχίζει να συμβαίνει σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Η Αργεντινή οδηγήθηκε στην κατάρρευση και εκεί μέσα από μία εξέγερση ουσιαστικά των πολιτών, οι οικονομικές ελίτ αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο. Οι άνθρωποι που πήραν τις αποφάσεις συγκεκριμένα για την πάυση πληρωμών, που ήταν και αυτό που σταμάτησε την κατηφόρα και ξαναέβαλε την Αργεντινή σε ρυθμούς ανάπτυξης, ήταν ο Κίρχνερ. Ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον περονισμό, τον παραδοσιακό περονισμό της Αργεντινής, κατά αντιστοιχεία θα λέγαμε τον κρατισμό του Καραμανλή, αν θέλετε να βρούμε μια αντιστοιχεία. Δεν είχε δηλαδή κάποια αριστερή παρακαταθήκη να παρουσιάσει, αλλά αναγκάστηκε κάτω από τη βία, την πραγματική βία μιας λαϊκής εξέγερσης, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει όχι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να πει πάυση πληρωμών μέχρι να δούμε τι μας γίνεται και να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε τη χώρα. Επειδή αυτή η εξέγερση βέβαια δεν κατάφερε να δώσει, να γεννήσει σε πολιτικό επίπεδο ένα φορέα που θα τη διαχειριστεί, ο ίδιος ο Κίρχνερ που χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν ο άνθρωπος που μερικά χρόνια αργότερα επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη και χτυπούσε το καμπανάκι στην Wall Street, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την επιστροφή της Αργεντινής και στις αγορές αλλά και στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Και εδώ έρχεται το τελευταίο παράδειγμα, το οποίο νομίζω έχει να μας διδάξει τα περισσότερα. Και είναι το παράδειγμα του Ισημερινού. Γιατί ο Ισημερινός κατάφερε να διδαχθεί από την Αργεντινή και να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό ήταν τεχνικό, είτε ήταν κοινωνικό, είτε πολιτικό. Ο Ισημερινός ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση μπανανίας της Λατινικής Αμερικής, παρά το γεγονός ότι είχε φυσικό πλούτο και πετρέλαιο, ήταν μια χώρα, ο ορισμός της μπανανίας, μάλιστα μπανάνες ήταν και ένα από τα βασικά προϊόντα, όπου επίσης είχαν απολέσει κάθε δυνατότητα της νομισματικής πολιτικής, γιατί όχι μόνο δεν είχαν μόνο σταθερή ισοτιμία, είχαν αντικαταστήσει το εθνικό νόμισμα με το δολάριο. Όλες οι συναλλαγές γινόντουσαν σε δολάρια. Πάλι εξαιρετικοί μαθητές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πάλι ιδιωτικοποιήσεις στα πάντα, πάλι τρομακτική
φτώχεια και διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, πάλι εξεγέρσεις και πάλι πρόεδροι που έφευγαν με ελικόπτερα από το Προεδρικό Μέγαρο για να σώσουν το κεφάλι τους. Σε αυτή τη φάση, όμως, κατάφερε αυτή η πίεση από κάτω να συγκροτηθεί σε έναν πολιτικό φορέα και κατάφερε να την εκφράσει ο Ραφαήλ Κορέα, ο σημερινός πρόεδρος του Ισημερινού, που κατέβηκε στις εκλογές με ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα. Τους είπε, εγώ θέλω να κάνω μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου, να ανοίξουμε τα βιβλία, να δούμε τι χρωστάμε και σε ποιον και να αποφασίσουμε αν πρέπει να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα. Ουσιαστικά ο Κορέα εδώ χρησιμοποίησε μία έννοια η οποία είχε αναπτυχθεί το 1927 από έναν ρωσικής καταγωγής διεθνολόγο, τον Αλεξάντερ Σακ, ο οποίος μίλησε για το λεγόμενο απεχθές χρέος και έθεσε τρεις όρους για να εξηγήσει τι είναι αυτό το απεχθές χρέος. Είπε ότι είναι ένα χρέος, είναι ουσιαστικά δάνεια, τα οποία έχουν συναφθεί πρώτον εν αγνία του πληθυσμού, με μυστικές διαδικασίες. Δεύτερον, εις βάρος του πληθυσμού. Το τελικό τους αποτέλεσμα δηλαδή ήταν καταστροφικό για τον κόσμο και ευνόησε μόνο πολύ μικρές ομάδες της οικονομικής ελίτ. Και τρίτον, ο δανεισμός αυτός με όλα με τα δύο προηγούμενα προβλήματα γινόταν εν γνώση των δανειστών. Δηλαδή αυτοί που έδιναν τα λεφτά ήξεραν τι ακριβώς θα επακολουθήσει. Αν πληρούνται, είπε ο Σάκ, αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, το χρέος είναι απεχθές, αφορά το καθεστώς το οποίο το δημιούργησε και ο λαός δεν έχει την παραμικρή υποχρέωση να το αποπληρώσει. Υπήρχαν ήδη παραδείγματα από το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Το χαρακτηριστικότερο ήταν στα τέλη του 1890, νομίζω, στην Κούβα, μετά το τέλος του Ισπανοαμερικανικού πολέμου, όπου αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλάβει το νησί, αποφασίζουν ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση να πληρώσουν τα χρέη που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο καθεστώς. Το ίδιο είχε γίνει μερικές δεκαετίες νωρίτερα και στο Μεξικό. Το ίδιο θα γίνει πριν από μερικά χρόνια και στο Ιράκ. Συμπτωματικά πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που το κινούσαν σε όσους θέλουν να μας πούν ότι αυτά αφορούν τον Τρίτο Κόσμο και μικρές χώρες. Πάντα ήταν μεγάλες δυνάμεις που αποφάσιζαν να κηρύξουν, να πούν ότι το χρέος είναι απεχθές και ότι δεν το πληρώνουν. Ο Κορέα όμως θα καταφέρει να στρέψει αυτό που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το γυρίσει ανάποδα, να το στηρίξει στα πόδια του και να το μετατρέψει σε ένα εργαλείο για το λαό του Ισημερινού. Και τι κάνει, με το που αναλαμβάνει την εξουσία, δημιουργεί πραγματικά Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Να πούμε ότι ο Κορέα δεν είναι ένας τυχαίος πρόεδρος, είναι οικονομολόγος με σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, ήξερε την πιάτσα, αν θέλετε. Και έστησε μια επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από οικονομολόγους, από νομικούς και η οποία είχε μέσα τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς που με το που άνοιγαν τα βιβλία και βρισκόταν μια γραμμή ότι εδώ μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, ήταν στο τραπέζι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, παραδείγματος χάρη, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αμέσως έδινε εντολή να ανοίξουν και περαιτέρω στο μεγαλύτερο βάθος να ξεκινήσει μια έρευνα σε διάστημα ημερών. Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει χρόνια, οι αποφάσεις λαμβάνονταν σε ένα τραπέζι με όλη την κυβέρνηση σχεδόν ή τους κατήλυνους υπουργούς παρόντες. Παράλληλα, και αυτό είναι το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό σε μια τέτοια προσπάθεια, δημοσιοποιούσε συνεχώς τα αποτελέσματα των ερευνών. Και φάνηκε ότι από πίσω υπήρχαν οι γνωστοί υπεύθυνοι. Υπήρχαν εταιρείες όπως η Siemens που έκαναν περίεργες δοσοληψίες. Υπήρχαν τράπεζες που κερδοσκοπούσαν ή έδιναν δάνεια με περίεργα επιτόκια. Υπήρχαν ξένες εταιρείες που αναλάμβαναν άχρηστα ουσιαστικά δημόσια έργα, κάνοντας μια ανακατανομή εισοδήματος και στις τοπικές σελίδες, αλλά κυρίως στους ξένους μεγάλους εργολάβους. Αφού κατάφερε να αποδείξει ότι ένα τεράστιο τμήμα του χρέους είναι αυτό που λέμε απεχθές, έβγαλε μια λυθή ανακοίνωση και είπε «θα προχωρήσουμε σε πάυση πληρωμών». Αλλά δεν έκανε τίποτα. Και για 5 μήνες δεν έκανε τίποτα.
Ρωτούσαν δημοσιογράφοι τι θα κάνετε, ρωτούσαν ξένοι επενδυτές, ρωτούσαν τραπεζίτες. Από το Προεδρικό Μέγαρο δεν έβγαινε η παραμικρή απάντηση. Μπορείτε να καταλάβετε σε τι κατάσταση είχαν φτάσει οι κάτοχοι, οι ομολογιούχοι, ουσιαστικά δηλαδή αυτοί που κατέχουν το χρέος του σημερινού. Έτρωγαν τα νύχια τους και είχαν αρχίσει να τρώνε τα χέρια τους. Για 5 μήνες προσπαθούσαν να ξεπουλήσουν όπως αυτά τα ομόλογα. Τα πουλούσαν ουσιαστικά σε αυτό που λέμε δευτερογενή αγορά και είχαν φτάσει να τα πουλάνε στο 20% της τιμής τους. Και όταν πέρασαν οι 5 μήνες, βγήκε ο Ραφαέλ Κορέα και ξανααγόρασε αυτά τα ομόλογα, τα οποία ουσιαστικά είχαν κουρέψει, όπως λέγεται, είχε γίνει αυτό το haircut του χρέους. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε, χωρίς να έρθει σε άμεση σύγκρουση με κανέναν, χωρίς να πει σε κάποιον εσένα δεν θα σου δώσω τα λεφτά, να εξαφανίσει σε μία μέρα το 1/3 του χρέους. Μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα, είναι το ερώτημα. Η απάντηση είναι, και τώρα δηλαδή υπάρχει και η είδηση, ότι ξεκινά μία πρωτοβουλία για την οποία θα ακούσετε σε λίγες εβδομάδες. Ουσιαστικά έχει παρουσιάσει τα πρώτα κείμενα ο Κώστας Λαβαβίτσας σε συνεργασία με ανθρώπους που δούλεψαν στην επιτροπή του Ραφαέλ Κορέα, όπως ο Ερικ Τουσέν, ο οποίος είναι υπεύθυνος μιας επιτροπής που παλαιότερα δούλευε, εργαζόταν σε χώρες του τρίτου κόσμου για την εξάλληψη του χρέους. Τώρα, καθώς το ίδιο πρόβλημα μεταφέρθηκε στη Δύση, μεταφέρονται και οι λύσεις στη Δύση. Αυτή η επιτροπή θα προσπαθήσει ουσιαστικά να πιέσει την κυβέρνηση για τη δημιουργία μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου, η οποία θα βγάλει ένα τεράστιο τμήμα του χρέους ως απεχθές. Και είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να βγάλει τεράστιο τμήμα του χρέους για τους εξοπλισμούς. Είμαστε σίγουροι για την Goldman Sachs. Είμαστε σίγουροι για διάφορα έργα που έγιναν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάποιοι λένε ότι ακόμη και ο 80% του χρέους μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να οριστεί ως απεχθές. Εδώ υπάρχει βέβαια μεγάλη διαφορά το γιατί να το κάνει η κυβέρνηση. Στον σημερινό το έκανε η κυβέρνηση επειδή ο προηγούμενος πρόεδρος, όπως είπαμε, έφυγε με ελικόπτερο. Και μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία αν πετύχει θα διαλύσει ολόκληρο το πλέγμα σχέσεων, παράτυπων σχέσεων στην ελληνική οικονομία, δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρξει βία από τα κάτω. Βία δεν σημαίνει αναγκαστικά κάψιμο ενός κτηρίου, σημαίνει μια αντίδραση σε αυτή τη συστημική βία που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια από την Τρόικα, από την κυβέρνηση και όλους αυτούς. Και είναι μια πρόταση η οποία ήδη τμήματα της αριστεράς έχουν αρχίσει να την χαρακτηρίζουν ρεφορμιστική, ότι δεν γίνονται έτσι οι αλλαγές. Αλλά είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για σημαντικότερα βήματα και πάλι σε προτάσεις που έχουν γίνει και ακούν στον τίτλο «Πάυση πληρωμών, έξοδος από το ευρώ με παράλληλη εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος». Ένα τρίπτυχο που όταν κάποιος τολμούσε να αναφερθεί σε αυτό πριν από 4-5 μήνες, γέλαγαν οι πάντες από την αριστερά μέχρι τη δεξιά και τώρα έχουν αρχίσει να το προτείνουν άνθρωποι mainstream οικονομολόγοι από τον Κρούγκμαν και τον Ρουμπίνι μέχρι και ανθρώπους στη Γερμανία που λένε, και ο οικόνομης συγκεκριμένα στο τελευταίο του τεύχος λέει ότι αποτύχατε στις προσπάθειες μέσω της λιτότητας, πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει μια αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση βέβαια και ακόμα και πάυση πληρωμών μπορεί να είναι θετική ή καταστροφική ανάλογα με το ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία, γιατί αν σου επιβάλλουν μια πάυση πληρωμών το αποτέλεσμα θα είναι εντελώς διαφορετικό από ότι αν την επιβάλλει ο κόσμος από κάτω. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι από τα 4 παραδείγματα μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Άμα βάλουμε τις χώρες αυτές στη σειρά, μπορούμε να δούμε ότι όσοι έσκυψαν το κεφάλι και δεν έκαναν τίποτα, με βασικότερο παράδειγμα της Ιρλανδίας, το πλήρωσαν με το χειρότερο τρόπο. Αντίστοιχα, όσοι αμφισβήτησαν αυτό που προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ως μονόδρομο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα κατάφεραν. Υπάρχει εύκολη λύση,
δεν υπάρχει καμία εύκολη λύση. Και οι λύσεις είναι αιματηρές, δυστυχώς μερικές φορές και κυριολεκτικά, όχι μόνο στην πρώτη τους φάση στο να επιβληθούν, αλλά και στη δεύτερη φάση στο να υλοποιηθούν. Μιλώντας παραδείγματος χάρη για παύση πληρωμών και έξοδο από το ευρώ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα το πληρώσουν για λαϊκά στρώματα. Ότι αν απαιτείται μία υποτίμηση, θα χάσουν ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών τους και λαϊκά στρώματα. Δεν τα έχουν χάσει όμως ούτως ή άλλως. Δεν έχουν λένε ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε μία υποτίμηση της τάξης του 30%. Δεν έχει χαθεί, νομίζω ότι ήδη ή θα χαθεί μέσα σε αυτή τη χρονιά 30% του λαϊκού εισοδήματος. Το θέμα είναι αν αποφασίσεις να δώσεις μία αναπτυξιακή προοπτική και αν θα βάλεις τον κόσμο, τον απλό πολίτη, στο κέντρο της σκέψης σου για να αλλάξεις τις ισορροπίες. Πάντα μία κρίση είναι και μία τεράστια ευκαιρία. Μέχρι στιγμής την έχει εκμεταλλευτεί η άλλη πλευρά. Υπάρχουν όμως παραδείγματα νομίζω και υπάρχουν δυνατότητες κάποια στιγμή να την εκμεταλλευτούμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι να κάνει κάποια τοποθέτηση μπορεί να το κάνει. Απλά θα παρακαλέσω, επειδή είμαστε πολλοί και θα ήταν καλό να μιλήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, να είμαστε σύντομοι και να κρατηθούμε στα πλαίσια τη κουβέντα που έχει αυτό το χαρακτήρα. Για να βλέπουμε και το καλησπέρα και καλώς ήρθες. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την τελευταία πρόταση που κάνατε, ότι θα πρέπει να τεθεί επιτέλους η χώρα, όπως και σε κάποια προηγούμενα παραδείγματα αναφέρατε, σε αναπτυξιακή πορεία. Μπορείτε να μας πείτε τι είδους αναπτυξιακή πορεία, γιατί αν είναι η αναπτυξιακή πορεία όπως την έχουμε βιώσει κάποιες προηγούμενες δεκαετίες πριν, δηλαδή με μεγαλοεργολάβους, με μεγαλοκατασκευαστικές εταιρείες, τέτοιου είδους ανάπτυξη δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε καλύτερες μέρες, να το πω έτσι. Άρα, μήπως μπορείτε να μας πείτε δηλαδή ο στόχο αυτής της αναπτυξιακής πορείας, δηλαδή με ποιον τρόπο. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την κίνηση που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση για το ευρωομόλογο, το οποίο το παρουσιάζει ως μεγάλη επιτυχία, αν τελικά εγκριθεί, που ακολουθείται μια διαδικασία μέσω 7 χωρών, αν θυμάμαι έτσι, της Ευρωζώνης, αν θυμάμαι καλά, με υπογραφές ενός εκατομμυρίου κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτό θα είναι μια επιτυχία. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας απαντήσετε, και αυτό το ευρωομόλογο, σε περίπτωση που εγκριθεί, τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει και αν αυτό το ευρωομόλογο θα έχει επιτυχία με βάση τα δεδομένα των κυρίαρχων κρατών, ας το πούμε έτσι, της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν υπάρχει μια άλλου είδους ας το πούμε έτσι, θεώρηση αυτού του ευρωομόλογου από τη μεριά της αριστεράς, που ήδη κάποιοι διαφωνούν, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο αυτού του ευρωομόλογου. Να μαζεύσουμε και μερικές ακόμα. Όχι, θέλει. Να άλλος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι. Στα παραδείγματα που αναφέρθηκαν, όλες οι χώρες ήταν ανεξάρτητες.
Τις πνίγανε βέβαια οι δανειστές τους. Μόνο που εμείς εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα όπως και η Ιρλανδία, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Δεν μπορούμε να κινηθούμε μόνοι μας. Δηλαδή, αν είχαμε τη δραχμή, ξεκάθαρο, μια υποτίμηση 40% έχει υποθεί εδώ και ένα χρόνο αυτό. Όταν φαινόταν η κρίση. Με το ευρώ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, την στιγμή που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για χώρα να φύγει. Αυτό έχει δημοσιευθεί κιόλας. Και κάτι τελευταίο. Η αριστερά η δική μας έχει μείνει πολύ πίσω από τις εξελίξεις. Και πάντοτε πρέπει να έχεις άτομα μέσα στο σύστημα. Βλέπω παράδειγμα σημερινού. Άλλη ερώτηση. Ναι, να ρωτήσω κι εγώ. Πιστεύεις ότι η έξοδος θα... η τάση πληρωμών πάει πακέτο με την έξοδο από, το... από την νεολαία, από το ευρώ δηλαδή. Γιατί βέβαια τη στάση την πληρωμών την προτείνουν κι άλλοι. Κι άλλα ρεύματα θα έλεγα της αριστερά. Με παραμονή ωστόσο στο ευρώ, έτσι. Είναι γνωστό αυτό. Αν πιστεύεις ότι πρέπει... πάει πακέτο και σε παρακαλώ αιτιολόγησέ το. Αν έχεις αυτή την άποψη. Να δώσω μία-δύο απαντήσεις και ξαναερχόμαστε. Ξεκινώντας από το τέλος. Θεωρητικά δεν συνδέεται. Δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή η πάση πληρωμών δεν συνεπάγεται την έξοδο από το ευρώ. Ουσιαστικά όμως είναι στο πώς κάνεις την ανάλυση σου και πώς βλέπεις που εντοπίζεις τη ρίζα του προβλήματος. Στη δική μου ανάλυση το ευρώ είναι η ρίζα του προβλήματος. Η Ευρωζώνη ήταν αυτή που οδήγησε τη χώρα στη σημερινή κατάσταση και δεν ήταν ο τεμπέλης Έλληνας δημόσιος υπάλληλος, δεν ήταν κατά την άποψή μου ούτε καν η διαφθορά την οποία θέλουν να μας παρουσιάσουν. Προφανώς υπάρχει διαφθορά, παραδείγματος χάρη, και πολλά θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα εάν αυτή δεν υπήρχε, αλλά με βάση την ανάλυση που έκανα, θεωρώντας ότι αυτή η διαφορά ανταγωνιστικότητας από το κέντρο στην περιφέρεια οδήγησε στη δημιουργία των ελλειμμάτων που μεταγράφηκαν σε χρέη, για εμένα δεν υπάρχει λύση μέσα στο ευρώ. Και αν έχεις κάνει και πάυση πληρωμών, δεν υπάρχει και λόγος ουσιαστικά να μείνεις μέσα στο ευρώ. Τι μας προσέφερε το ευρώ μέχρι τώρα? Το μόνο που έδινε ήταν φτηνό δανεισμό. Αυτό μας είχε υποσχεθεί το Βερολίνο και αυτό ήταν και το βασικό επιχείρημα όταν ο Σιμίτης παρουσίαζε την πολύ λιτή λίστα των θετικών, αλλά ήταν ένα ισχυρό χαρτί που είπε ότι θα έχουμε φτηνό δανεισμό. Καταρχάς, η Γερμανία αυτό το σταμάτησε με αυτές τις προτάσεις για την ελεγχόμενη χρεοκοπία και λέγοντας ότι και οι πιστωτές θα πρέπει να έχουν ένα τμήμα της ενδεχόμενης ζημιάς, ουσιαστικά στερεί από τις χώρες της περιφέρειας το μόνο προνόμιο που ήταν να δανείζονται με τα ίδια επιτόκια που δανείζεται και η Γερμανία. Τι έχει μείνει να μας προσφέρει πλέον το ευρώ, δηλαδή αν δεν είναι και ο φθηνός δανεισμός? Ενώ λοιπόν σε θεωρητικό επίπεδο δεν συνδέονται, μπορείς να κάνεις προφανώς και μέσα στο ευρώ στάση πληρωμών, προσωπικά δεν βλέπω πλέον το λόγο, όχι μόνο δεν βλέπω το λόγο να μείνεις, αλλά το θεωρώ και καταστροφικό. Το αν μπορείς να φύγεις στο τυπικό μέρος της υπόθεσης, έτσι λέγαμε ότι δεν προβλέπεται και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και χίλια δύο πράγματα. Και είδαμε ότι όταν το χρειάστηκαν οι Βρυξέλλες, αθέτησαν τα πάντα. Έδωσαν μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Το ίδιο ισχύει και με το ευρώ. Οι ίδιοι αρχίζουν να προτείνουν. Υπάρχουν φωνές ακόμα και μέσα στη Γερμανία που μιλούν για έξοδο ορισμένων χωρών. Δηλαδή αυτά τα τυπικά προβλήματα του πώς φεύγεις, του πώς ξαναφέρνεις τη δραχμή, είναι το ευκολότερο να λυθεί. Τα προβλήματα αρχίζουν μετά και θα υπάρχουν προβλήματα σίγουρα με έξοδο από το ευρώ, αλλά δεν είναι όπως μας τα παρουσιάζουν. Κάποιοι λένε τι θα γίνει με τα ATM, παρουσιάζουν λίγο μια εικόνα σαν αυτή που μας είχαν δημιουργήσει και για το τέλος της χιλιετίας. Ακούγονται διάφορα επιχειρήματα για το
δεν βγαίνεις. Μπορείς να βγεις. Μπορεί να σε πετάξουν και έξω και να σε ξαναβάλουν οι ίδιοι. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μια εικονική επιστροφή στην Δραχμή για μία ώρα, παραδείγματος χάρη, να επανυπολογιστεί με νέα ισοτιμία του ευρώ και να χάσουμε το μισό των καταθέσεών μας. Υπάρχουν, και γι' αυτό επανέρχομαι στο ότι υπάρχουν προτάσεις θετικές και αρνητικές ανάλογα με το ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία να τις κάνει. Για την ανεξαρτησία λοιπόν η απάντησή μου είναι ότι μπορείς να φύγεις αν θες και εσύ καθορίζεις την τύχη σου σε αυτά και δεν είναι όπως μας έλεγε ο Παπανδρέου, δεν πρέπει να έχουμε πάντα ως πρότυπο τον Οδυσσέα. Υπήρχε και ο Προμηθέας που έπαιρνε μόνος του τις αποφάσεις και ήταν ο συγγραφέας της δικής του μοίρας, δεν πήγαινε απλώς από πρόβλημα σε πρόβλημα για να επιβιώσει. Σε σχέση με το τι ανάπτυξη, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ελέγχεται από ορισμένους εργολάβους, δηλαδή πάλι δεν νομίζω ότι πρέπει να οδηγήσουμε τη συζήτηση στα ζητήματα διαφθοράς. Για μένα πολύ σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι λόγω ακριβώς της παρουσίας της χώρας μέσα στην Ευρωζώνη, καταστράφηκε ολοκληρωτικά ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Ακολούθησε μία χρηματιστικοποίηση της ελληνικής οικονομίας που δημιούργησε τη φούσκα για τα δικά μας δεδομένα και έκλεισε λόγω ακριβώς και αυτής της διαφοράς ανταγωνιστικότητας καταστράφηκαν όλες οι ελληνικές βιομηχανίες. Προφανώς το ποιος θα ελέγχει τις βιομηχανίες και αν θα έχουμε να κάνουμε με τον Μπόμπολα ή με βιομηχανίες με κρατικό έλεγχο σε έναν βαθμό μεγαλύτερο ή μικρότερο, ανάλογα αυτά καθορίζονται πάντα από τις ισορροπίες της βάσης, το ποιος ελέγχει τι. Θεωρώ όμως ότι το βασικό πρόβλημα είναι να επαναφέρουμε στο παιχνίδι παραγωγικές δυνάμεις, να φύγουμε από αυτό το χρηματοπιστωτικό παιχνίδι στο οποίο μας οδήγησαν. Για το ευρωομόλογο υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές συζητήσεις και τώρα από έναν δημοσιογράφο μην περιμένετε και πάρα πολλά, γιατί είναι και πολλά τα τεχνικά ζητήματα. Το ευρωομόλογο ομολογουμένως θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μία επιστροφή από τη Γερμανία για όλο αυτό το κέρδος που κατάφερε, από τα κέρδη που αγγλεί από την ίδια τη λειτουργία και τον μηχανισμό της Ευρωζώνης. Δεν το θεωρώ λύση, αλλά είναι και τεχνικό αρκετά το ζήτημα για τα προβλήματα που μπορεί να μεταφέρει. Το θεωρώ όπως και να έχει, ακόμα και αν αποτελέσει μία μεταφορά και ένα τρόπο λίγο να εξισώσει καταστάσεις η Γερμανία, που όπως βλέπουμε δεν το θέλει καθόλου να το κάνει αυτό, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι μπορεί να λύσει τα δομικά προβλήματα που υπάρχουν. Να ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Αργεντινής όταν πρόεδρος ήταν ο Κίκνερ. Έτσι, ο Κίκνερ, είπατε, ήταν δεξιός. Περονιστή δεξιός. Ναι. Έτσι. Στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή υπάρχουν κυβέρνησεις δεξιών. Του Όρμπαν, αν θυμάμαι. Έως ακροδεξιού. Ναι. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι δεξιοί να στρέφονται εναντίον των τραπεζιτών και να υποστηρίζουν τον κόσμο και οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις να συνεργάζονται με τον δρόμο του. Έλατε. Εδώ υπάρχει και ένας μεγάλος πολιτικός κίνδυνος. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε την πλέον ηλίθια ακροδεξιά που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν κάνει θαύματα αυτοί οι άνθρωποι αν ακολουθούσαν το γνωστό λαϊκίστικο μονοπάτι που ακολουθούσε η άκρα δεξιά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή αντί να έχει δύο Καρατζαφέρης και να στηρίζει το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο και τον Παπανδρέου, θα μπορούσε να παίζει δυνατά παιχνίδια ακριβώς όπως κάνει ο Όρμαν στην Ουγγαρία. Και εκεί φτάνουμε να βλέπουμε. Ο Όρμαν ουσιαστικά θέλει να διασώσει κάποιες τοπικές ελίτ. Και στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα τέτοιες ελίτ που αντιδρούν με το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο. Στις τράπεζες και δεν πλήρωσε ο κόσμος. Είναι άγνωστο αυτό. Επέβαλε πολύ υψηλό φόρο στις τράπεζες. Βέβαια τώρα βλέπουμε το χτύπημα που δέχεται δεξιά και αριστερά με διάφορες άλλες αφορμές. Παραδείγματος χάρη, είδαμε τι έγινε μόλις πέρασε το νόμο περί τύπου, την επίθεση που δέχθηκε. Δικαίως τη δέχθηκε μεν την επίθεση, αλλά όλοι νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τώρα. Γιατί η Ουγγαρία, εγώ την θυμάμαι, είχα πάει πριν από
1,5-2 χρόνια και είχε αντίστοιχη νομοθεσία. Θυμάμαι, είχα πάει στο χωριό Πελογιάννης, που είναι χωριό Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Και τους είχαν πρόβλημα επειδή εκεί στους τάφους δεν ήθελαν οι παλιοί Έλληνες κομμουνιστές να βάζουν σταυρό, αλλά έβαζαν ένα κόκκινο αστέρι. Αυτό το κόκκινο αστέρι πλέον ήταν παράνομο στην Ουγγαρία με τη νέα νομοθεσία. Δηλαδή υπήρχε μια μακαρθική επίθεση προς οτιδήποτε αριστερό. Ενώ υπήρχε λοιπόν, θέλω να πω, όλο αυτό το πολύ σκοτεινό σύστημα στην Ουγγαρία, το θυμήθηκαν όλοι τώρα ακριβώς όταν είπε ότι θα φορολογήσω τις ξένες πολυεθνικές εταιρείες και τις τράπεζες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αξιοπρέπεια πέρα της ιδεολογίας μερικές φορές, την οποία την έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα. Άλλη ερώτηση, ναι. Άρα ήθελα να ρωτήσω, ανέφερες ότι η λύση του haircut ή του πεκτούς χρέους, ότι εν πάση περιπτώσει από την αριστερά υπάρχει μια τάση να τη χαρακτηρίζουν, να τη χαρακτηρίζουν σαν ρεφορμιστικές. Και είπες μετά ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα στη συνέχεια. Ουσιαστικά να είναι ρεφορμιστική, δηλαδή δίνει πραγματικές λύσεις στα δομικά προβλήματα του καπιταλισμού. Δηλαδή θεωρούμε ότι κάποια είναι όντως προβληματικά, κάποιες λύσεις δεν βγάζουν πουθενά και αυτή είναι, ας πούμε, το πεκτούς χρέος παράδειγμα. Θα μπορέσει να βοηθήσει, δηλαδή στο γενικό μετασχηματισμό μου, όχι στο να βοηθήσει σε μια διαχείριση του θέματος. Στόχος είναι να μπορέσει να βοηθήσει αλλάζοντας τις ισορροπίες, αυτό που έλεγα, φέρνοντας τον κόσμο στο προσκήνιο. Υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε, βγαίνουμε και μιλάμε κάποιοι για στάση πληρωμών και μας κατηγορούν ότι όχι, τι λέτε για στάση πληρωμών, πρέπει να είναι πάυση πληρωμών, γιατί η στάση ουσιαστικά εμπεριέχει την αναγνώριση του χρέου και είναι μια μεσοβέζικη λύση. Δεν είναι τόσο απλά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όταν δανειστές του ελληνικού δημοσίου είναι και ασφαλιστικά ταμεία και εκεί η αριστερά πρέπει να έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση στο τι πληρώνουμε και τι δεν πληρώνουμε. Παραδείγματος χάρη, στην Αργεντινή δεν υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα πρώτον στο αν είναι κάποιες μεγάλες τράπεζες ή ασφαλιστικά ταμεία που κατέχουν το χρέος ή αν είναι μεγάλοι ή μικροί επιστωτές. Προφανώς δεν θα δοθεί λύση στη δομική κρίση του καπιταλισμού με μία πρόταση σαν την... Κανείς δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά δίνει δυνατότητες πρωτόγνωρες στο να αλλάξει ουσιαστικά ο συσχετισμός κεφαλαίου εργασίας. Και αυτό μπορεί να βοηθηθεί και από την εθνικοποίηση των τραπεζών και γενικότερα από εργατικό έλεγχο των μέσων παραγωγής, για να το πούμε απλουστευτικά ίσως κιόλας. Ναι, δεν κάνουμε την επανάσταση του 17, προφανώς. Η άλλη λύση ποια είναι όμως της αριστεράς, ποια είναι η άλλη πρόταση. Άλλη ερώτηση, υποθέτηση, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι ξαφνικά αύριο ο Παπανδρέου κάνει ένεση επαναστατικότητας και αποφασίζει να πει δεν πληρώνει τον φράγκο. Και επειδή είναι καλό παιδί και αγαπητό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα Ατλαντικό, δεν πειράζει, ό,τι και ο Γιώργης. Θα μας κάνει και τη δουλειά στο Αιγαίο ο Σονούπ, οπότε θα πάρει και μια βάντα. Εάν συνεχιστεί η ίδια πολιτική ανάπτυξης, εντός εισαγωγικών ανάπτυξης, γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο διάστημα, δεν είναι μόνο σήμα, υπάρχει ανάπτυξη υπέρ των μονοπωλίων που έχουμε σήμερα, υπάρχει ανάπτυξη υπέρ του λαού που μπορεί να γίνει με κάποιο σύστημα κάποτε αργότερα κλπ. Σε πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις ότι θα έχει αναμαζευτεί το παρόμοιο χρέος? Το λέω αυτό επειδή είναι η ερώτηση του Γιώργου. Γιατί ανάπτυξη και αυτή η ερώτηση τι ανάπτυξη να κάνουμε. Εντάξει, διατάλαβα περίπου την απάντηση. Αλλά φαντάζομαι ότι το θέμα δεν είναι αν θα έχει διαφορά ή όχι. Αλλά τι τύπου ανάπτυξη θα ακολουθήσει. Αν θα είναι καπιταλιστική ή όχι. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι το πρόβλημα της κρίσης και του χρέους δεν προήλθε, όπως σωστά είπες, από τη διαφορά ή από τους ψηλούς μισθούς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά από ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, αν το κόψουμε το χρέος, έφερε ένα παράδειγμα του Κορία.
Ήταν πολύ ωραίο. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Και εγώ έχω διαβάσει, ακούω την εκπομπή σου. Φαντάζομαι ότι έχει αρκετά στοιχεία. Έχω κάποιες απορίες όμως. Για 5 μήνες, πώς την έβγαζε ο σημερινός? Πού βρήκε χρήματα να αγοράσει το χρέος, έστω και στα 2/3 της τιμής του? Δεν είχε κάνει. Δεν έκανε τη στάση πληροφορία. Απείλησε με στάση. Ναι, με κάποιο τρόπο όμως θα δανειζόταν. Θα έβγαζε το συνέχεια τελικά, ας πούμε. Και ένα τελευταίο. Για το επαχθές χρέος. Δεν ξέρω τον ορισμό που έδωσε κάποιος. Αλλά υπάρχει χρέος κράτους καπιταλιστικού που το σύνολο δεν είναι επαχθές για το λαό? Υπάρχει κομμάτι του χρέους που χρησιμοποιήθηκε υπέρ του λαού δηλαδή? Να μαζέψουμε κι άλλες ερωτήσεις. Ναι, για να το... Κάποιες αποκλήτες και όσο χέρι. Μπορώ να μιλήσω εγώ? Να πω λίγο 2-3 πραγματάκια έτσι από την τοποθέτηση του συντρόφου. Ναι, θα το ανεβάσω. Νομίζω ότι ένα ενδιαφέρον στη συζήτηση για την κρίση έχει να μην ξεκινάμε λίγο αντίστροφα. Δηλαδή να μην δούμε το πώς αντιμετωπίστηκε το κρατικό χρέος σε διαφορετικούς κοινωνικούς σχηματισμούς, αλλά ποια είναι τα αίτια της κρίσης. Υπάρχει μία ανάλυση η οποία τι να γίνει ηγεμονική στην αριστερά, στοιχεία της οποίας νομίζω έβαλε και ο σύντροφος σήμερα, που επικεντρώνεται σε 2 βασικά σημεία. Το ένα σημείο λοιπόν λέει ότι το πρόβλημα κατά βάση είναι πρόβλημα χρηματικοποίησης, δηλαδή αυτονόμησης του χρηματιστηριακού τομέα, πράγμα το οποίο οδηγεί σε μια αντιαναπτυξιακή πολιτική και τελικά σε δυσβάσταστες πολιτικές για τους λαούς. Και από αυτήν την άποψη μια λύση θα ήταν ένας έλεγχος του χρηματιστηριακού τομέα και να πάμε σε μια νέου τύπου ανάπτυξη. Νομίζω το πρόβλημα αυτής της ανάλυσης είναι ότι υποτιμάει αυτό που είπε εξ αρχής ο σύντροφος, ότι η κρίση αυτή είναι κρίση δομική, είναι κρίση υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου. Άρα από αυτήν την άποψη η αυτονόμηση πλήρως του χρηματιστηριακού κεφαλαίου και η αναγωγή του σε βασική αιτία όλης της συζήτησης και όλων των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης, κατά τη γνώμη μου, είναι αρκετά προβληματική. Πρώτον, γιατί το χρηματιστηριακό κεφάλαιο σε καμιά περίπτωση δεν αυτονομήθηκε όπως τέλος πάντων συζητιέται τις 2 τελευταίες δεκαετίες. Η χρηματικοποίηση ξεκίνησε από παραγωγικές εταιρείες. Αυτές λοιπόν ανέλαβαν δραστηριότητες στο πεδίο του χρηματιστηρίου. Η ενίσχυση του χρηματιστηριακού τομέα τις 2 τελευταίες δεκαετίες ενίσχυσε κατά βάση τις διαδικασίες συσσόρευσης κεφαλαίου από πολλές απόψεις. Διευκόλυνε τη διαδικασία διεθνοποίησης του κεφαλαίου, χάρη στην οποία πέτυχε ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός των 2 τελευταίων χρόνων υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Χάρη στην ανάπτυξη του χρηματιστηρίου μπόρεσε και πέτυχε το κεφάλαιο συνολικά την πειθάρχηση της εργατικής τάξης, τη μετατροπή των πολιτικών αναδιανομής που υπήρχαν πρωτότερα μέσω της αγοράς, το γνωστό με τις πιστωτικές κάρτες κτλ. Με αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι η χρηματιστηριοποίηση ευνόησε συνολικά το κεφάλαιο και όχι μόνο συγκεκριμένες μερίδες. Αυτού του είδους η ανάγνωση, αν θέλετε λίγο έτσι κωδικοποιημένα, που έβαλα τις κρίσεις, καθιστά κατά τη γνώμη μου προβληματικό το να πούμε από μόνο του ότι μία εθνικοποίηση, ένας έλεγχος, μια εθνικοποίηση των τραπεζών ή ένας έλεγχος του χρηματιστηρίου μπορεί να οδηγήσει σε άλλου τύπου ανάπτυξη. Τι είδους ανάπτυξη? Η μοναδική ανάπτυξη που θα μπορούσε να υπάρξει με αυτούς τους όρους θα μπορούσε να ήταν καπιταλιστική ανάπτυξη. Όμως ακριβώς η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι αυτή που οδηγεί στην κρίση και τις συνέπειες τις οποίες βιώνουμε σήμερα. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, μία διαφορετικού τύπου ανάγνωση της κρίσης, πιο δομική μας, μας καθιστά πιο προσεκτικούς σε ένα σύνολο ζητημάτων που τέθηκαν στην εισήγηση και κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά επικίνδυνα για την αριστερά. Παραδείγματος χάρη το ζήτημα της υποτίμησης του νομίσματος. Το να πούμε αυτή τη στιγμή ότι στην Ισλανδία υποτιμήθηκε κατά 30 με 50% το εθνικό τους νόμισμα και ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνει πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι είναι αμή τι άλλο επικίνδυνο, γιατί είναι σαν να λέμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε την πρόθεση να πάμε σε μια υποτίμηση
του εισοδήματος των εργαζομένων κατά 30-50%. Νομίζω ότι αυτό το κάνει ήδη πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση, επομένως δεν μπορούμε να του βάζουμε και εμείς αυτό. Άρα η ανάπτυξη έτσι όπως την βάζουμε, αν τη βάζουμε λοιπόν από την άποψη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αυτό έχει ένα κόστος για τους εργαζόμενους. Εμείς επομένως στην κρίση τουλάχιστον θα πρέπει να πούμε ότι το ζήτημά μας δεν είναι η ανάπτυξη γενικά. Εμάς το ζήτημά μας είναι να εκφράσουμε τις κοινωνικές ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτή πρέπει να είναι η ανάγνωσή μας, η βασική από την κρίση. Να πούμε ότι εμείς την κρίση λοιπόν τη διαβάζουμε όχι γενικά από την άποψη της κοινωνίας ή από την άποψη των ρυθμών ανάπτυξης. Εμείς διαβάζουμε την κρίση από την άποψη των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Άρα αυτήν προσπαθούμε να εκφράσουμε. Άρα μέτρα τα οποία πολύ εύκολα φτάνουν στο να λένε να πάμε σε μια υποτίμηση του νομίσματος βγαίνοντας από την ΟΝΕ και ότι αυτό εν πάση περιπτώσει θα δώσει μια λύση στο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά επικίνδυνο και όχι μόνο είναι επικίνδυνο, τελικά δεν πείθει και τους ίδιους εργαζόμενους. Αυτό το πράγμα. Κάποια άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση? Άμα για τοποθέτηση ήθελα να απαντήσει ο Άρης την ερώτηση που γίνεται πριν και να απαντήσει. Ναι, το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν διαφωνούμε σε θεωρητικό επίπεδο. Διαφωνούμε σε τι πρέπει να κάνουμε αύριο. Υπάρχουν οι κοινωνικές δυνάμεις και οι κοινωνικές ισορροπίες για εργατικό έλεγχο. Γιατί πέφτει στο τραπέζι η πρόταση εθνικοποίησης των τραπεζών και έρχεται η απάντηση δεν έχει νόημα εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς εργατικό έλεγχο. Για ποια κοινωνία ακριβώς μιλάμε και για ποια δεκαετία και για ποιο αιώνα πιστεύουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα ως επόμενό μας βήμα να είναι ο εργατικός έλεγχος, παραδείγματος χάρη, σε εθνικοποιημένο τραπεζικό σύστημα. Ακούστηκε κάτι για τον νεοφιλελευθερισμό. Πάλι ο νεοφιλελευθερισμός κατάφερε να επικρατήσει, γιατί είχε ακόμη και αυτός, κατάφερε να συνάψει ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τα μεσαία στρώματα. Στις πρώτες του τουλάχιστον φάσεις, αυτό το χτύπημα παραδείγματος χάρη κατά του πληθωρισμού ήταν κάτι που το ήθελαν, δεν το ήθελαν μόνο οι χρηματιστηριακές ελίτ που έβλεπαν να εξανεμίζονται τα κεφάλαιά τους, το ήθελαν και μεσαία στρώματα. Θέλω να πω δηλαδή, συμφωνούμε ότι αν παραμείνει σε ένα καπιταλιστικό σύστημα μέσα στην Ευρωζώνη, ακόμη και να μας χαρίσουν όλο το χρέος, θα το ξανάχουμε σε λίγο, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είναι όμως, επανέρχομαι στο, η λύση άλλη ποια είναι? Δεν αντιπροτείνω μία κεινσιανή προσέγγιση η οποία ουσιαστικά θα λειτουργήσει, αν θέλετε, και ως βαρύδα εκτόνωσης των προβλημάτων ενός συστήματος που πραγματικά βρίσκεται σε αδιέξοδο. Αλλά οι ισορροπίες, δεν υπάρχει το άσπρο και το μαύρο. Υπάρχουν αυτή η ισορροπία μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Το πόσο ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να αλλάξει αυτή την ισορροπία, προφανώς θα διαφωνήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η ισορροπία. Ακριβώς λόγω της κρίσης μπορεί να έρθει στο προσκήνιο μέσω αυτής της διαφάνειας που μπορεί να προσφέρει μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, να έρθουν στο προσκήνιο άλλες δυνάμεις. Τοποθέτηση. Δεν ξέρω από το καταλαβαίνω, είσαι απαντημένος από τα ακουστά και αυτό. Γιατί κράζεις, κράζεις, κράζεις και μιλάμε για το χρέος. Γιατί πίστε να άκουσα, το χρέος ακούω. Επιπλέον το ακούμε με όρους εθνών κρατών εθνών. Η Αργεντινή εγκλωβίστηκε στην μαύρη της οικονομίας, η Ισλανδία εγκλωβίστηκε, η Ιρλανδία είναι έτσι. Αυτό αντικειμενικά κάνει πάσα στην ακροδεξιά επιχειρηματολογία. Το συμπάθειο, αλλά δεν είναι αριστερό. Είναι ο προθάλαμος που καταδιαφέρει. Αναφέρεται το 1970 ως ένα ορόσημο προηγουμένως. Είναι ορόσημο. Τι συνέβη τότε? Θα θυμάστε όλοι ότι τότε άρχισαν να έρχονται τα Toyota στην Ελλάδα και τα Datsun και τα στερεοφωνικά, τα Ιαπωνέζικα, να διώχνουν τα Philips, όσοι σας πιο παλιοί. Τι συνέβη τότε? Οι ανταγωνιστές των Αμερικανών, οι Ιαπωνέζοι και οι Ευρωπαίοι, σοφαρίσαν τη διαφορά. Ξαναδημιούργησαν τη βιομηχανία τους. Αποτέλεσαν πάλι το δυναμικό τους. Πώς αντιδράσανε τώρα οι Αμερικάνοι
σταμάτημα να αυξάνουν τη μισθή. Σε όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε αύξηση των μισθών, πραγματικών μισθών, τι μπορεί να αγοράσει δηλαδή στην Αμερική. Το ίδιο έγινε και, στην υπόλοιπη καπιταλιστική φύλη. Εκείνη την εποχή, μάλιστα, πολύ περισσότερο, άρχισαν να μπαίνουν στα προηγούμενα κάτι και οι υπολογιστές στον χώρο της παραγωγής. Σε εμάς λίγο αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγικότητα του εργάτη, το τι παράγει πόσο κορδόν σε μια ώρα, αυξήθηκε πάρα πολύ. Αυξήθηκε επίσης και στα είδη εργατικής κατανάλωσης, που σημαίνει ότι η αξία της εργατικής δυνάμης παιδιά έπεσε. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα τεράστιο πλεόνασμα. Σε κάθε επιχείρηση έβγαζε πράγμα απλήρωτο. Προϊόν απλήρωτο. Από το πράγμα το πουλάγανε, το αγοράζανε, το κάνανε, το δείχνανε. Όλη αυτή η εφορία του νεοφιλελευθερισμού βγήκε από απλήρωτη εργασία των εργατών. Ό,τι αναγκάστηκε, ό,τι κέρδισαν οι καπιταλιστές, το κέρδισαν επειδή το έχασαν οι εργάτες. Το δημόσιο χρέος πώς προέκυψε. Καταρχήν, ο όρος απεχθές χρέος μου είναι ακαταλαβίστος. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου, γιατί ξέρω το χρέος μου το εξής. Υπάρχει ένα κράτος που έχει δύο τάξεις. Την αστική τάξη, που ήταν μέσα παραγωγής, και την εργατική τάξη. Κανείς από τους δύο δεν θέλει να πληρώσει φόρους. Το κράτος όμως πρέπει να έχει μια διάολη παιδεία. Πρέπει να έχει ένα διάολη νοσοκομείο. Στον βαθμό που μπορεί λοιπόν χωρίς να έχει εξεγέρσεις, χαρατζώνει την εργατική τάξη. Όχι τους πλούσιους. Τα υπόλοιπα που τα βρίσκει γιατί χρειάζεται κι άλλα. Είναι αυτά που δεν φορολογεί τους πλούσιους. Θυμίζετε ότι επί Καραμαλή, λίγο πριν πέσει ο γέρος Καραμαλής, είναι 45% ο φόρος των κερδών και σήμερα 15%. Ο φόρος των κερδών των νομικών προσώπων, των εταιριών. Λοιπόν, τα λεφτά που δεν παίρνει από αυτούς, από όταν πάρει, το αστείο είναι από αυτούς. Δανεικά όμως. Αυτό το οποίο δανείζεται το κράτος είναι αυτό το οποίο που είναι παράγει παραπάνω οι εργάτες. Και από αυτό θέλουν να βγάλουν και κέρδος οι κύριοι αυτοί. Δεύτερο κέρδος. Διπλό. Όλη αυτή λοιπόν η φιλολογία, το τάδε κράτος κούρεψε το χρέος και τα κατάφερε κάτι καλύτερα και κουτσοβόλεψε, τι να κουτσοβόλεψε. Αυτοί οι κύριοι τσάμπα λεφτά παίρνουν. Το δεύτερο κέρδος, το πρώτο έχουν πάρει ήδη. Ακόμα και αν τους τα φάμε όλα, είναι κερδισμένοι. Το ζήτημα που παίρνει λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι τι θα κάνουμε με το χρέος. Το ζήτημα που παίρνει τι θα κάνουμε με αυτούς. Αν δεν γουστάρεις το χρέος, έχεις πρόβλημα του καπιταλισμού. Αν δεν γουστάρεις τις φούσκες, έχεις πρόβλημα του καπιταλισμού. Πρόταση. Δεν ξέρω, αν δούμε μόνοι μας. Άλλη ερώτηση. Το πρώτο που είπα. Πόλεμο του καπιταλισμού. Και εγώ αυτό ήθελα να σου πω. Δεν έχει μπει καθόλου το θέμα φορολόγησης των πολιτών με υψηλό κεφάλαιο, με υψηλό εισόδημα. Το οποίο είναι άπτυστη λύση. Αυτό συγκεκριμένα αναφερόταν και σε ένα βιντεάκι το οποίο είδα σήμερα. Ένα καθηγητή Αμερικάνο του Γιώργου Παπανδρέου που μα κυβερνάει σήμερα. Ο οποίο λέει ότι στην Αμερική θα καλύπταν το έλλειμμα αν φορολογούσαν το 10% από τα έσοδα των χρηματιστηριακών κεφαλαίων μόνο, του 1% του πληθυσμού της Αμερική. Το οποίο είναι κάτι πολύ λογικό. Η κρίση προκύπτει αποκλειστικά από αυτό, από τις όλες τις κεφαλαίες. Και δεν έχει τεθεί καθόλου σαν αυτό. Είναι πάντα τα κράτη, τα έθνη. Άλλη ερώτηση, τοποθέτηση. Έχω δικαίωμα. Ναι, Βασιλάκη, δεν το ρωτήσω. Όχι, ναι. Μπορώ. Συγγνώμη που τοποθετούμε, δεύτερη, να πω λίγο ότι η αντιπαράθεση, με βάση την απάντηση, ότι η αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή δεν είναι μεταξύ μιας προσέγγισης η οποία θέλει να κάνει πολιτική και να απαντήσει πάνω στην κρίση και μεταξύ μιας προσέγγισης η οποία θέλει να καθαρίσει, να διατηρήσει μια καθαρότητα. Σαφέστατα υπάρχει κι άλλη πρόταση. Βάζω μόνο ένα στοιχείο πριν.
πριν φτάσω εκεί, ότι στην προσέγγιση του συντρόφου που ακούσαμε, η πραγματική οικονομία είναι πραγματικά ένα μαύρο κουτί. Δεν ακούσαμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ελαστικές σχέσεις, έχουμε μαζικό κίνημα απολύσεων. Πάμε σε 600 και 700 ευρώ και αν μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Όλο αυτό το κομμάτι όμως βγαίνει από την ανάλυση, γιατί το πρόβλημα ανάγεται μόνο στην χρηματιστηριακή σφαίρα. Εκεί δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε λοιπόν πρόταση. Εκεί τι λέμε? Γιατί αν βάλουμε ως βασικό κριτήριο την ανάπτυξη, το παραγωγικό κεφάλαιο πώς θα κάνει η ανάπτυξη? Συμπιέζοντας τους μισθούς στη βιομηχανία. Αυτό δηλαδή είναι η απάντηση της αριστεράς. Σαφέστατα υπάρχει και άλλη απάντηση. Η απάντηση είναι μια ενότητα των εργαζομένων σε επίπεδο βάσης, η διαμόρφωση ενός μάχημου συνόλου ετοιμάτων, τα οποία θα απαντούν πραγματικά στην κρίση όπως τη βιώνουν συνολικά οι εργαζόμενοι, όπως για παράδειγμα σταθερή απασχόληση, κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, μπορεί να είναι απαγόρευση των απολύσεων που αυτή τη στιγμή οι άνεργοι στην Ελλάδα φτάνουν στο 20%, μπορεί να είναι μια ριζική αλλαγή των ταξικών συσχετισμών υπέρ του κόσμου της εργασίας, και όλα αυτά σε μια πολιτική προοπτική που θα βάζει την αντικαπιταλιστική αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή η ατζέντα δεν μπορεί να συμπυκνώσει, αν θέλετε, μια αντιπαράθεση και να συσπυρώσει τον κόσμο της εργασίας, και μπορεί να τον συσπυρώσει μια προοπτική η οποία λέει μόνο ότι το πρόβλημα τίθεται σε επίπεδο χρηματιστηριακών ροών και ελέγχου αυτών των χρηματιστηριακών ροών. Γιατί εγώ πραγματικά στην ανάλυση δεν άκουσα τίποτα για την πραγματική οικονομία. Δηλαδή είναι ένα μαύρο κουτί. Όμως εκεί οικοδομείται η εκμετάλλευση. Πάνω εκεί βασίζεται, αν θέλετε, η κερδοφορία του κεφαλαίου. Το χρηματιστήριο από μόνο του δεν έχει αξία αν δεν βασίζεται πάνω σε μια διαδικασία καπιταλιστικής συσσόρευσης. Να λοιπόν πώς μπορούμε να απαντήσουμε με έναν τρόπο στην κρίση που να συσπυρώνει συνολικά τους εργαζόμενους, ξεκινώντας με αιτήματα από το πεδίο της παραγωγής και φτάνοντας μέσα και στο πεδίο των διεθνών σχέσεων που θα μπορούσε να έχει η χώρα. Αυτό και δεν ξαναμιλήσω. Γιώργο, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Απλά αυτή την ατζέντα, ποιον περιμένει. Απλά να μην το κάνουμε τελείως. Όχι, εντάξει, αυτή είναι η πρώτη. Αλλά και απ' άλλο. Ας υπάρξει μια ευελιξία για κάποιο κόσμο. Απλά αυτή την ατζέντα προτάσεων, κατευθύνσεων στην οικονομία υπέρ του εργάτη κτλ. Ποιον περιμένουμε να μας τη δώσει? Γιατί, πώς το λένε, ο σημερινός είχε τον Μεσσία. Η Αργεντινή έγινε μπάχαλο για μήνες. Εδώ πέρα τι γίνεται? Δηλαδή περιμένουμε ποιος να μας φέρει αυτή την ατζέντα προτάσεων. Δηλαδή ποιον περιμένουμε να βάλει τον εργάτη, τον εργαζόμενο στο κέντρο της οικονομίας? Δηλαδή φυσικά και είναι μια ανοησία ο καπιταλισμός. Φυσικά και αυτό το σύστημα δεν μπορεί να γιατρευτεί. Δεν υπάρχει γιατριά. Είναι καρκίνος, μεταστάσεις, τρελές. Αλλά αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, ποια ανοησία να πούμε? Δηλαδή, όχι. Κάτσε. Όχι, συγγνώμη, γιατί λίγο τρελαίνομαι. Εδώ πέρα ο σύντροφος, ας πούμε, λέει να κάνουμε απαγόρευση απολύσεων. Απολύσεων από πού? Από τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες καπιταλιστικές, που προσφέρουν προϊόντα καπιταλιστικά. Ένα σύστημα ολόκληρο καπιταλισμού, από τη μία η αριστερά θέλει να μην υπάρξουν απολύσεις. Δηλαδή να συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια διαδικασία με την οποία λειτουργεί, χωρίς καμία τομή, χωρίς ο εργαζόμενος να νιώσει κάποιο ζόρι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή θέλουμε να πέσει ο καπιταλισμός από τη μία και από την άλλη να συνεχίσουμε να έχουμε τις δουλειές μας. Αυτό το πράγμα είναι, συγγνώμη για τη λέξη και δεν το πάω προσωπικά, είναι ηλίθιο. Γιατί το κάνουμε, να το εξαφραιώσουμε δηλαδή? Ο καπιταλισμός, εφόσον είναι πράγματι καρκίνωμα και δεν αντιπαρέρχομαι σε αυτό. Δεν μπορούμε όμως να συμφωνούμε με το ότι ο καπιταλισμός είναι καρκίνωμα και με το ότι και ταυτόχρονα με το ότι πρέπει να υπάρξει απαγόρευση απολύσεων. Άμα θέλουμε να είμαστε ρεφορμιστές, καλώς το δέχομαι. Για να θέλουμε απαγόρευση απολύσεων, πρέπει να δούμε και μια ρεφορμιστική τάση και μια ρεφορμιστική πρόταση. Δεν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να τραβάμε τα πράγματα στα άκρα από τη μία πλευρά και να τα φέρνουμε με το συμφέρον στην άλλη. Ότι πρέπει. Συγγνώμη. Κανένα πρόβλημα να κάνουμε κουβέντα. Απλά αν το γυρίσουμε στην κουβέντα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε τον Άρη, να το γυρίσουμε και να το γυρίσουμε στο. Του Άρη, θα το έχω την αίσθηση που μπορεί να το.
Συγγνώμη. Αν έχει κάποιο κάτι ερώτηση για τον Άρη, να την κάνουμε και να το αποδεσμεύσουμε να το συνηθίσουμε έτσι. Μέσα στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα, στον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των κυρίαρχων ελίτ που είναι στις διάφορες χώρες, μπορούν να αναδεικνύονται νέες χώρες. Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Βραζιλία. Αρχίζει και μετατίθεται το οικονομικό κίνημα πλέον σε αυτές τις χώρες. Και μην ξεχνάμε ότι και η Κίνα είναι μια χώρα υποτίθεται σοσιαλιστική, κομμουνιστική, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, βλέπετε ότι μεταφέρεται το οικονομικό κέντρο. Ακόμα και αν δεν είχαμε χρέος, η Ευρώπη νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Αυτό δεν αλλάζει νομίζω την ουσία της συζήτησης στο πού βρίσκεται το επικέντρο της οικονομικής δραστηριότητας. Απολύτως σωστό ότι μεταφέρεται. Αλλά αυτό είναι, αν θέλετε, και έκφανση της κρίσης, της ανάδειξης νέων κέντρων. Δεν αλλάζει δηλαδή, και για να έρθω και ο ρόλος της Ευρώπης δηλαδή συνεχώς θα μειώνεται. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό και το είδαμε και στο πέρασμα από τους G7 στους G20 ήταν ακριβώς αυτή η μετατόπιση του κέντρου που τη βλέπουμε κάθε χρόνο και στον Ταβός και σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν αλλάζει, επειδή υπόθηκε για ότι απέδωσα τα πάντα στο πρόβλημα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις χρηματιστηριακές ροές. Ξεκίνησα λέγοντας ότι έχουμε μια δομική κρίση του καπιταλισμού που είναι κρίση versus όρεξης και από εκεί ξεκινάει όλο το πρόβλημα. Τα υπόλοιπα είναι εκφάνσεις αυτές τις κρίσεις, όπως μεταφέρονται με τις διάφορες επιλογές που προβάλλονται κάθε φορά για να βρεθούν μπαλώματα. Και εγώ θεωρώ ότι όλα ουσιαστικά δεν ζούμε τίποτα περισσότερο παρά τη συνέχεια της κρίσης περισσόρευσης που εμφανίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 60. Το πώς αντιμετωπίζεται, και να κλείσω με αυτό, το είπα πολλές φορές, αλλά καθορίζεται στον δρόμο, καθορίζεται από την αντίδραση του κόσμου. Ο Ισημερινός δεν έφερε έναν μεσία. Ο Ισημερινός κατέβηκε στον δρόμο και βρέθηκε η προσωπικότητα που και πάντα θα βρίσκεται η προσωπικότητα που θα καταφέρνει να εκφράζει τέτοιου είδους κοινωνικά κινήματα. Ακόμη και αν προέρχονται από άλλους χώρους. Και το παράδειγμα της Αργεντινής, γι' αυτό το έσπερα για τον περονιστή Κίρχνερ, ότι αντέδρασε στην πίεση από κάτω για να προχωρήσει έστω και για ένα διάστημα σε μια αλλαγή. Αυτή η αλλαγή όμως, ακόμη και μέσα στο πλαίσιο του έθνους κράτους, μετατράπηκε, έβγαλε κάποια εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια. Δεν έλυσε το πρόβλημα και αν θέλετε ότι η Αργεντινή ξαναδείχνει ότι δεν το έλυσε το πρόβλημα και έκανε μετάσταση και ξαναγυρίζουν σε παλιές καταστάσεις. Σε αυτή τη φάση όμως μπορούμε να μιλάμε γιατί για ένα ενιαίο εργατικό κίνημα με κοινούς στόχους σε όλο τον κόσμο ή έστω σε όλη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι το έθνος κράτος είναι ακόμη μέσα σε αυτά τα βήματα, το ένα μπρος και τα δύο πίσω που κάνουμε, μπορεί να είναι ένας μοχλός διεκδικήσεων. Πολύ ανοιχτό σε συζήτηση αυτό και πάλι λέω ότι θεωρητικά δεν έχουμε καμία διαφωνία. Στο πρακτικό επίπεδο όμως, πρώτον θεωρώ ότι μπορεί το έθνος κράτος να λειτουργήσει επί του παρόντος ως μοχλός πίεσης. Θεωρώ ότι αυτά τα πρώτα ρεφορμιστικά, θα συμφωνήσω, βήματα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές ισορροπιών μεταξύ κεφαλαίου εργασίας και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στο ότι ο καπιταλισμός έχει δημιουργήσει το πρόβλημα, στο ότι η αδυναμία αυτή του καπιταλισμού καταφέρνουν την κρίση να την εκμεταλλευτούν μέχρι στιγμής προς όφελός τους. Μίλησε κάποιος για υποτίμηση και πώς θα μπορέσουμε εμείς να θέσουμε ένα αίτημα υποτίμησης τη στιγμή που θα το πληρώσει ο κόσμος, ο λαός. Η υποτίμηση πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση. Τα λαϊκά εισοδήματα τσεκουρεύονται μέρα με τη μέρα και νομίζω το ξέρουμε όλοι. Η πρόταση περί λαοκρατίας και
και κάτω η πλουτοκρατία δεν μου δίνει εμένα την απάντηση, γιατί θυμάμαι ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό στο Μέγκα, να είναι ο κύριος Πρεδεντέρης με την κυρία Παπαρίγα και να συζητάνε για ώρες, όπου όσο και αν όλοι έχουμε δει, νομίζω για τον Πρεδεντέρη την ίδια άποψη φαντάζομαι πάνω κάτω, της είπε κάποια στιγμή, ωραία, αύριο όμως πρέπει να πληρώσουμε τη δόση του δανείου. Και η απάντηση ήταν να πληρώσει την πλουτοκρατία. Εμένα δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά άλλα βήματα ενδιάμεσα για να φτάσουμε μια μέρα να μπορούμε να πούμε να πληρώσει η πλουτοκρατία και μια εργατική κυβέρνηση να ελέγχει τις εθνικοποιημένες τράπεζες. Να κατέβω κάτω να τσακωθούμε επί... Δεν μας κάλυψες πολύ στη διεθνή εμπειρία του λαϊκού κινήματος στις χώρες που υπήρχε αντιμετώπιση της κρίσης. Ανέφερες ότι στην Ιρλανδία υπήρχε μια πολύ παθητική τάση, στην Ιρλανδία όχι, στο σημερινό από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρχε παθητική τάση και στην Αγγλική πάλι υπήρχε μια σχετικά παθητική τάση, παρότι από αυτά που ξέρω εγώ δεν ήταν. Ο λαός είχε αντιδράσει πολύ, απλά τα πράγματα έγιναν μετά από κάποιο σκέψη. Και ένα σημαντικό ερώτημα που νομίζω ότι αφορά όλους εμάς εδώ πέρα, που αντίστοιχα και οποιονδήποτε άνθρωπο στην Ελλάδα βιώνει τη σημερινή κατάσταση, είναι ότι πέρα από το πολιτικό πρόγραμμα, κάποιο ο οποίος θα μπορέσει να φέρει μια αλλαγή, δεδομένου ότι δεν μιλάμε ότι οι αλλαγές θα έρθουν τελείως από τα κάτω, παρόλα αυτά όμως χρειάζεται οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή αυτή τη στιγμή, ακόμα και άμα εκφράζεται μέσα από κάποιες πρωτοπορίες, χρειάζεται μια λαϊκή βάση. Και πώς αυτή η λαϊκή βάση μπορεί να κινητοποιείται και πράγματι να οδηγεί προς μια αναγκαστική μεταστροφή της πολιτικής. Δηλαδή η πολιτική που αναλύει αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένη και ο λαός σαφώς αντιδρά, αλλά όχι στο μέγεθος που θα έπρεπε. Πώς έχεις δει, πηγαίνοντας εδώ στις χώρες και έχοντας το κέντρο, πώς έχεις δει το λαό να πιέζει προς μια αλλαγή. Νομίζω όπου υπήρχε μια... Γιατί μίλησες και για βία που δεν είναι η βία που να κάψουμε ένα κτίριο, θα συμφωνήσω σε αυτό, αλλά τι σημαίνει λαϊκή βία χωρίς να βάλετε η ζωή αυτή. Όπου υπήρχε μια αριστερά ικανή να μορφοποιήσει, νομίζω, τις κοινωνικές εκρήξεις, ήταν και πιο πρακτικά και πιο μακροχρόνια τα αποτελέσματα. Δηλαδή, η Αργεντινή, όσο και αν κατάφερε να... από ό,τι έχουμε δει και από τις ταινίες, εγώ πήγα σε μια φάση μετά την εξέγερση, η οποία την είδαμε να θέτει σε λειτουργία εργοστάσια, να υπάρχουν... μικρές οργανώσεις, δεν κατάφερε εκεί αριστερά να το μετουσιώσει, να κάνει ένα ποιοτικό άλμα και είδαμε να βγαίνει από τον κύριο Κίρτνερ η κυρία Κίρτνερ, η οποία και πάλι πλέον για τα δεδομένα της Ευρώπης μπορεί να θεωρείται αριστερή, αλλά και να τη βάζει ο Oliver Stone στην ομάδα στην ταινία του μαζί με τον Τζάβες, αλλά προφανώς δεν έχει καμία σχέση. Αντίθετα, αυτό που ξεκίνησε πάλι ως κοινωνική έκρηξη στον Ισημερινό, κατάφερε μία αριστερά της Λατινικής Αμερικής να του δώσει έναν άλλο προσανατολισμό. Στην Ιρλανδία, καταρχάς μιλάμε για μία τερματικά δεξιά κοινωνία στην Ιρλανδία. Ακόμα και εκεί όμως είδαμε και μας διέψευσε με εξαιρετικό τρόπο η κινητοποίηση των φοιτητών πριν από μερικούς μήνες, που έδωσε μία πίεση. Είναι το μεγάλο στίχημα της αριστεράς, γιατί για δεκαετίες, ίσως για όλο τον αιώνα, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Στην Αργεντινή νομίζω ότι η αριστερά το έχασε αυτό το παιχνίδι. Στον Ισημερινό το κέρδισε, όπως το κέρδισε και σε όλες και στις χώρες της, στη Βενεζουέλα. Στην Ελλάδα πώς το κέρδισε. Ψαχουλευτικά, έτσι λίγο. Δεν είναι.